Ο πρώην συνάδελφος και για πάντα συνάδελφος έχετε δηλώσει, που είναι εκπρόσωπος τύπου βεβαίως και βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος. Θα αρχίσω ουσιαστικά από εσάς, κύριε Χριστοφίδη, διότι υπάρχει και αυτή η τελευταία εξέλιξη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Έχουμε πει για την τρίτη εισβολή, για τις κυρώσεις, αλλά υπάρχει και μία εξέλιξη μετά το ατύχημα που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που συνομίλησε με τον κύριο Ακιντζή και αποφάσισαν ότι μόλις αναρρώσει ο πρόεδρος θα έχουν μία συνάντηση και θα συζητήσουν, θα επικεντρωθούν βέβαια στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά θα συζητήσουν και τα του Κυπριακού. Η θέση του κόμματός σας ανέκαθεν ήταν ότι πρέπει να υπάρχουν σε εξέλιξη συνομιλίες. Συμφωνείτε όμως να υπάρξουν ενώ ακόμη υπάρχει παραβίαση στην ΑΟΣ? Μα το έχουμε μπει πάρα πολλές φορές με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Θέλουμε να σχολιάσετε όμως και την τελευταία εξέλιξη. Η πρότασή μας στο Εθνικό Συμβούλιο, την οποία επανέλαβε ο κύριος Αναστασιάδης εχθές στο Φιλελεύθερο, βέβαια προσθέτοντας ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι καθόλου βοηθητικό, ήταν ότι εμάς η θέση μας προς τη διεθνή κοινότητα πρέπει να είναι η εξής. Κύριοι, σταματάτε τις προκλήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΣ και είμαστε έτοιμοι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που σταμάτησαν. Καθαρές κουβέντες, νομίζω πιο καθαρόν από αυτό δεν μπορεί να γίνει. Από εκεί πέρα υπάρχει μία επιστολή του κυρίου Αναστασιάδη προς τον Γενικό Γραμματέα, για την οποία πρώτον η πολιτική ηγεσία δεν είναι ενημερή. Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από διαρροές στον τύπο. Δεν έχουμε δει την επιστολή στο σύνολό της. Και δεύτερο, έχουμε ενός δεδομένο ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν έχει ανταποκριθεί. Ναι. Και αυτό εμάς μας προβληματίζει, μακάρι να είναι ζήτημα χρόνου, μακάρι να μην κρύβεται οτιδήποτε που να έχει να κάνει με την ουσία. Ναι, δύο επιστολές, όχι μία. Παραμένουν αναπάντητες. Τώρα, εθέσετε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι οι προκλήσεις της Τουρκίας συνεχίζονται. Εμείς παίρνουμε δηλώσεις, παίρνουμε θα μελετήσουμε μέτρα, όμως εδώ η γεώτρηση στην ΑΟΣ μας θα ολοκληρωθεί, οι δικές μου οι πληροφορίες λένε αρχές του Αυγούστου. Έχουμε μια νέα πρόκληση και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι πρακτικό, τούτο που περιμένουμε και εμείς και ο κόσμος, για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση νέων τετελεσμένων που δημιουργεί η Τουρκία, αλλά και να νιώσουμε και εμείς μια ασφάλεια για ενδεχόμενες νέες προκλήσεις. Δηλαδή, ξέρετε, είχαμε μία κορύφωση. Ήρθαν, έκαναν έρευνες με τον Παρπαρός. Σταματήσαν τα πλοία της ΕΝΗ με τη δύναμη των όπλων. Τώρα κάνουν γεώτρηση. Αύριο ο κόσμος διερωτάται τι θα είναι το επόμενο βήμα. Άρα χρειάζεται να νιώσουμε όλοι και ως πολιτική ηγεσία και ως λαός, όχι με δηλώσεις και συστήματα, αλλά επί της ουσίας και πρακτικά, ότι αυτός τουλάχιστον οι ελεύθερες περιοχές έχουν μια σχετική ασφάλεια. Και βεβαίως, αν δεν υπάρξουν διαπραγματεύσεις και αν δεν λυθεί το Κυπριακό, θα συνεχίσουν να υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι. Αλλά αν θα λυθεί το Κυπριακό εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την Τουρκία, εμείς τουλάχιστον να κάνουμε το κομμάτι που μας αναλογεί και να το κάνουμε σωστά, ούτως ώστε να περιφρουρήσουμε με τη συμπαράσταση της διεθνούς κοινότητας, την Κύπρο και τον λαό μας. Ναι, θεωρητικά όλα πολλά πρέπει να γίνουν. Το ζήτημα είναι γιατί δεν γίνεται. Πολλά πρέπει να γίνουν, πολλά πρέπει να γίνουν. Δυστυχώς το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Κύριε Μελωνά. Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σωστά έθεσε το θέμα. Τουλάχιστον στη συνέντευξή του, δεν γνωρίζω, ούτε το Εθνικό Συμβούλιο δεν γνωρίζει την περιλαμβάνει επακριβώς η επιστολή του, αλλά με βάση τα όσα δήλωσε ο ίδιος, πολύ σωστά έπραξε τονίζοντας τη διάθεση μας για επαναρχίση των συνομιλιών, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, για να ξεκαθαρίσουν βέβαια προηγουμένως η βάση των συνομιλιών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Δεν ξεκαθαρίζει γιατί πράγμα συζητούμε. Θα μπούμε σε έναν κυκαιώνα και εδώ είναι και η διαφορά μας ή αν θέλετε διαφωνία μας με το ΑΚΕΛ ή και με άλλες πολιτικές δυνάμεις, δεν γνωρίζω.
ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει η βάση των συνομιλών. Ο πρόεδρος το δήλωσε στη συνέντευξή του, ελπίζουμε να το εννοεί. Διότι άλλα εννοεί ο κ. Ακιντζή και η Τουρκία, άλλα εννοούμε εμείς. Επομένως, εάν μπορεί έναν κυκαιώνα και μια χαοδική κατάσταση. Συμφωνείτε όμως το να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα τώρα που υπάρχει παραβατικότητα, η παραβίαση, η ασύστολη παραβίαση. Είναι δύο πράγματα τα οποία σαφώς και εμπλέγονται. Ωστόσο, οι κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ορθές, καταγγέλλονται, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Έχει δίκιο ο πρόεδρος Αναστάσης που λέει ότι πρέπει να έχει κόστος η Τουρκία. Εμείς το λέγαμε και μας λιδωρούσαν. Πρέπει να έχει κόστος η Τουρκία. Αυτά τα χαϊδέματα και αυτές οι συμπεριφορές να υποχωρούμε συνεχώς. Δυστυχώς, κινήσεις οι οποίες αμοχωστοποιούν το Κυπριακό και ουσιαστικά μετατρέπουν, δημιουργούν συνθήκες διχόνοιας μεταξύ του λαού μας. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθήσατε τελευταία. Δεν συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της ενότητας, της ομόνοιας, γιατί έχουμε εξωτερικό εχθρό. Τα παραβάνουμε, δεν είναι σχήμα λόγου. Ο λαός μας πρέπει να αντιληφθεί, ότι αυτά δεν είναι παιχνίδια τα οποία παίζονται στη σκηνή και οι συναισθηματισμοί μπορούν να επηρεάσουν τον ένα ή τον άλλον. Χρειάζεται να σταθούμε δίπλα από τον πρόεδρο να αντιμετωπίσει αυτή την διπλωματική και πολιτική εκστρατεία της Τουρκίας για υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή τη διχόνοια διασύνδεση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αναφέρεστε. Όχι, αναφέρομαι μεταξύ Ελληνοκυπρίων. Η αμοχωστοποίηση του Κυπριακού και οι κινήσεις που γίνονται με την παρότριση πολλές φορές του συναισθήματος που λογικό και φυσιολογικό να διακατέχει όλους μας. Δεν δημιουργούν συνθήκες ενότητας, δημιουργούν συνθήκες αντιπαλότητας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να ρωτήσω σκέψη με την Τουρκία, επιδιώκει τη διασύνδεση του ενεργειακού, του φυσικού αερίου με την επίλυση του Κυπριακού. Είναι λεπτά θέματα, σημαντικά θέματα, και εδώ με εύχομαι τον πρόεδρο που δεν έχει συγκαλέσει. Εντάξει, ευχόμαστε την ταχύα αναρρώσει στον άνθρωπο. Ναι. Έχει πρόβλημα υγείας τώρα. Το είχε ανακοινώσει κιόλας ότι θα έκανε Εθνικό Συμβούλιο. Ναι, ναι. Συμβαίνουν αυτά, δεν με εύχομαι. Το ευχόμαστε το καλύτερο για την υγεία του ανθρώπου. Να γίνει Εθνικό Συμβούλιο, να ανταλλάξουν απόψεις. Έχουμε κάτι σημαντικό. Έχουμε εκλογές στην Κυριακή στην Αθήνα. Mm-hmm. Εμάς δεν μας διαφεύγει της προσοχής ότι πρέπει η Αθήνα σε συνεννόηση με τη Λευκοσία, με κοινή στρατηγική, είναι και πρότασή μας, Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας Ελλάδας-Κύπρου, στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας, να παρακολουθεί, να μεθοδεύει στρατηγικές τακτικές για να αντιμετωπίσει τον τουρκικό επεκτατισμό. Είναι πολύ σημαντικό, διότι πίσω από όλα όσα συζητούμε υπάρχει ο τουρκικός επεκτατισμός. Ναι, και υπάρχει και ο απόλυτος σχεδιασμός που είναι εδώ και χρόνια. Προφανώς. Δεν έγινε ξαφνικά τώρα και αποφάσισε ο Ερντογάν. Α, θα κάνω αυτό στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας μην γελιόμαστε. Κύριε Κυπριανού, η δική σας θέση, είσαστε από το κόμμα εκείνο, το οποίο επίσης λέει ότι η Τουρκία θα πρέπει να έχει κόστος. Είσαστε το κόμμα εκείνο που μέχρι σήμερα λέγατε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συνομιλίες εάν και εφόσον η Τουρκία δεν κάνει πίσω. Και όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν το έθεσε ως όρο. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε επανέναρξη των συνομιλιών, γιατί γι' αυτό μιλούμε, θα πρέπει να γίνει εάν και εφόσον η Τουρκία σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και το έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η συνάντηση δηλαδή που έχει προαναγγελθεί και έχει συμφωνηθεί ενώ ο πρόεδρος είναι στο νοσοκομείο. Άλλο συνάντηση, άλλο επανέλαξη. Είναι μια χαλαρή κοινωνική συνάντηση. Άλλο επανέλαξη των συνομιλιών. Όμως θέλω να πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε προσκαλέσει πάρα πολλές φορές τον Μουσταφά Κιντζάνη, θυμίστε. Είχε δηλώσει από την πρώτη μέρα της κατάρρευσης στον Γκραντ Μοντανά ότι είναι έτοιμος να επαναρχίσει το διάλογο από εκεί που έμεινε στον Γκραντ Μοντανά. Είχε 6 φορές απευθυνθεί στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά εδώ είναι και η ουσία, αν θέλετε. Δεν είναι τυχαίο που ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχε πει ότι, ξέρετε, δεν μπορεί να ξαναμπούμε σε μια ατέρμονη διαδικασία και θα πρέπει να επιδειχθεί πολιτική βούληση, εννοώντας κατά την ταπεινή μας άποψη, σαφέστατα, το ότι η Τουρκία δεν είναι έτοιμη να συζητήσει το θέμα των εγγυήσεων, της ασφάλειας και της παραμονής των τουρκικών στρατευμάτων. Αυτό είναι που οδήγησε στην κατάρρευση στον Γκραντ Μοντανά και αυτό είναι που ακόμα δεν δέχεται η Τουρκία. Ή φαίνεται ότι δεν δέχεται και αυτό. Το ότι δεν αφήνει δηλαδή την Κύπρο να προχωρήσει ως κανονικό κράτος, ως ομόσπονδο κράτος, μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προχωρήσει χωρίς την επικυριαρχία και την επικειδημονία της. Γιατί αυτό είναι που επιδιώκει η Τουρκία. Πολύ σωστά είπατε ότι είναι τα σχέδια της είναι από πολύ παλιά. Βεβαίως. Δεν μπορεί να αφήσει την Κύπρο, γιατί θεωρεί ότι η Κύπρος είναι το άρμα, είναι ο δούριος ύφος, αν θέλετε, για τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα έχουμε πάρα πολλές φορές. Βλέπετε τις ασκήσεις γαλάζιες πατρίδες, βλέπετε το χτίσιμο αεροπλανοφόρων, βλέπετε την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, τη δημιουργία βάσεων στο Σουδάν, στη Σομαλία, τη στήριξη των αδελφών μουσουλμάνων παντού, την οικονομική, την στρατιωτική και όχι μόνο. Άρα θεωρώ ότι, και θα συμφωνήσω και με τον φίλο μου τον κύριο Χριστοφίδη, ο οποίος έχει πει ότι γνωρίζομαι ότι η επίλυση του Κυπριακού. Αυτό είναι είδηση. Ναι, είναι είδηση. Είναι είδηση, γιατί συνήθως έλεγαν ότι φταίει ο Νίκος Αναστασιάδης. Και τώρα τον έχουμε να ακούσει ότι την κύρια ευθύνη φέρει η Τουρκία. Και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει το Ακέλο, ναι, ότι ο λόγος που δεν έχει υπάρξει λύση φταίει η Τουρκία. Όμως, να είμαστε δίκαιοι. Όπως έχουμε συμφωνήσει το ότι ευθύνεται η Τουρκία για την μη επανέναρξη του διαλόγου,
και πρώτη φορά να το ακούμε τόσο ξεκάθαρα. Συνήθως λέγαμε ότι έλεγαν ότι ο Νίκος Αναστασιάδης ευθύνεται. Έχουμε να ακούσει και κάτι άλλο. Να κάνουμε συνομιλίες για να μην υπάρχουν επεμβάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δηλαδή συνομιλίες για χάρη των συνομιλιών. Δεν είναι αυτή η πρόθεση η δική μας. Εμείς θέλουμε συνομιλίες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Όχι συνομιλίες για να μην υπάρχουν προκλήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και ουέ και αλίμονο, αν δίνουμε την εντύπωση ότι εμείς πάμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων απλά και μόνο για να μην υπάρχουν παρεμβάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και θα διαφωνήσω και με κάτι άλλο. Αφού ναι. Συμφωνήσω πρώτα με αυτό με το οποίο είπετε. Η Τουρκία πληρώνει σοβαρότατον κόστος. Άσχετον αν κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν ως την υπερδύναμη της περιοχής. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι απομονωμένη. Σοβαρότατα απομονωμένη. Δεν φάνηκε πολύ απομονωμένη στην Τζίπρα. Δεν φάνηκε, λέτε εσείς. Έχετε δει τα οικονομικά προβλήματα στην Τουρκία. Βεβαίως. Αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα. Έχετε δει την πτώση των ποσοστών του Ερντογάν. Έχετε δει ότι ο κ. Σουμάμογλου έχει κερδίσει την Κωνσταντινούπολη. Αυτό που οφείλεται. Στις οικονομικές και άλλες κυρώσεις που επιβάλλονται μέσω πλήρης σαφώς στην Τουρκία. Ο κ. Σουμάμογλου προέρχεται από ένα κόμμα που είναι ακόμα πιο αυστηρό στην πολιτική του. Σαφέστατα και πολύ πιο επικίνδυνο, με ρωτάτε εμένα, γιατί ακριβώς κρύβεται περισσότερο. Διότι οι κεμαλιστές έχουν ακριβώς τους ίδιους στρατηγικούς στόχους με τους Ισλαμοφασίστες. Απλά κρύβονται, απλά δεν φανερώνουν αυτούς τους στόχους τους και είναι πολύ πιο επικίνδυνοι. Εξάλλου, να μην ξεχνάμε ότι τις μεγαλύτερες καταστροφές ο Ελληνισμός τις είχε επί κεμαλιστών. Άρα, αυτό το οποίο λέω όμως έχει δημιουργηθεί με βάση τη σύγκληση ενεργειακών συμφερόντων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μια ομάδα κρατών, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισραήλ, Αίγυπτος, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία. Παρ' όλα αυτά είναι εκεί. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εν τούτης προσπαθεί απεγνωσμένα η Τουρκία, με την αντίδραση όλων αυτών που σας λέω, να προσπαθήσει να γκριζάρει περιοχές στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στην προχτεσινή του συνάντηση που είχε με τον Ταγί Περντογάν δεν έδωσε μόνο μαστίγιο, έδωσε και καρότο. Έδωσε και καρότο και να σας πω κάτι άλλο. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι μεγάλο παιχνίδι. Εξαρτάται πολύ περισσότερο από στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα το τι λέγεται σε μια συνάντηση κοινωνικού ή άλλου χαρακτήρα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν αποφασίσει ότι η Τουρκία δεν μπορούν να εμπιστευτούν την Τουρκία σε σχέση με το δυτικό ευρωπαϊκό σύστημα συμφερόντων και ασφάλειας, τότε σίγουρα δεν θα πάρουν τα F-35. Ναι. Και μπορεί σταδιακά, διότι δεν κόβεις το νήμα από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι σταδιακή η υποβάθμιση ενός συμμάχου. Είναι κρίσιμη η εβδομάδα πάντως, γιατί υπάρχει το Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι κρίσιμος ο μήνας, διότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα αποφασιστεί τελεσίδικα λίγη προθεσμία. Απλώς έχουμε ένα κογκρέσο μες τη βδομάδα που σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Για τους νόμους του οποίου ουδέποτε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα λέμε 4 φορές στα τελευταία 60 χρόνια, έχει ασκήσει βέτο. Ναι. Άρα θεωρώ πολύ απίθανο να προχωρήσει στην άσκηση βέτο για την παραχώρηση των F-35 στην Τουρκία. Λοιπόν, έχουμε όμως και ένα ζήτημα ασφάλειας από χτες το βράδυ, που εξ όσων όλα δείχνουν, ένας πύραυλος ήρθε και εκράγηκε στον πενταδάκτυλο. Αποτύχει, δεν υπάρχουν θύματα, έτσι. Και υπάρχει μη υπαρκής πληροφόρηση. Δεν ξέρουμε καν αν είναι αντιαεροπορικός ή εδάφος-εδάφος, όπως μας λένε οι ειδικοί. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από αυτό, πριν να επιστρέψω στο Κυπριακό. Η πλησιέστερη αχτή της Κύπρου από τη Συρία είναι 80 χιλιόμετρα. Ναι. Μας λέγαν όμως ότι είμαστε ασφαλείς. Είναι η απόσταση Λευκοσία-Λεμεσού. Mm-hmm. Όταν γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος σε τέτοια απόσταση, μπορεί εμείς κάποτε να συζητούμε για τη Συρία και να βλέπουμε τους πρόσφυγες και να νομίζουμε ότι η Συρία είναι κάπου στην Άπο Ανατολή. Ναι. Υπάρχει από το 2011 μένεται ο πόλεμος όμως. Υπάρχει και επιστημονική ανάλυση για αυτό το πράγμα. Ανθρωπολογική, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Κύπρος, αν θέλετε και λογικά, είναι προσανατολισμένη κυρίως προς τα δυτικά, κοιτάζει δυτικά και θεωρεί ότι πολλές φορές εξελίξεις που είναι έξω από την πόρτα μας είναι κάπου στην Άπο Ανατολή. Δυστυχώς ο πόλεμος της Συρίας μας επηρεάζει και μας επηρεάζει άμεσα. Αυτό είναι ένα ατυχές βεβαίως γεγονός, πολύ επικίνδυνο, διότι ο πύραυλος θα μπορούσε να προσγειωθεί οπουδήποτε εντός του νησιού και θα πρέπει βέβαια να μας προβληματίσει.
Να πρέπει να μας προβληματίσουν διάφορα άλλα που δεν είναι της ώρας να τα συζητήσουμε. Ναι. Αλλά μήπως τώρα το κόμμα έγινε... σας κάνει δεύτερες σκέψεις για αεράμινα. Γιατί δεν έγινε αντιληπτός από τα υπαρχτά συστήματα αντιεροπορικής κάλυψης, από τα ραντάρ, είτε το δικά μας είτε των βάσεων και πολλά άλλα. Αλλά αυτά είναι περισσότερο... Οι βάσεις δεν έχουν μιλήσει, δεν ξέρουμε τι έγινε αντιληπτό και τι όχι. Είναι περισσότερο ζητήματα των ειδικών. Τώρα, για να επιστρέψουμε στο Κυπριακό. Κοιτάξτε, ό,τι λέμε όλοι μας κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και εγώ θέλω να θυμίσω τον Κυπριακό λαό εμείς τι έλεγαμε. Η ευθύνη προφανώς είναι στην Τουρκία και για την κατοχή και για τη συνεχιζόμενη κατάσταση και εξαρτάται κυρίως το αν θα λυθεί το Κυπριακό από την Τουρκία και από την πρώτη στιγμή εμείς πολύ σωστά έχετε παρατηρήσει και καταδείξαμε τις ευθύνες της Τουρκίας. Οι δικές μας ευθύνες είναι οι εξής. Ότι ενώ λέμε ότι όλη η κύρια ευθύνη είναι στην Τουρκία, το λέμε μόνο μέσα, ανάμεσα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα αυτό το πράγμα. Θα σας παραπέμψω στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεύτερο, ό,τι και να λέμε εμείς, αυτή τη στιγμή τι έχουμε μπροστά μας. Και είναι αυτά που καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν έχουμε οποιοδήποτε μέτρο κατά της Τουρκίας. Η Τουρκία ολοκληρώνει μια γεώτρηση στην ΑΟΣ μας, φέρνει δεύτερον τρυπάνιν στην Κύπρο και εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά εθόπευσε την Τουρκία ακόμα και για τους S-400. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, ό,τι και να λέμε εμείς, είναι οι πράξεις που μετρούν. Είναι τα δεδομένα που μετρούν. Και εγώ θα κάνω και μία εκτίμηση, διότι μιλούμε και εμείς με Ευρωπαίους αξιωματούχους και άλλους. Έχω την εντύπωση ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, τελικά θα επικρατήσει το ότι προς όφελος της Τουρκίας και των δημοκρατικών δυνάμεων δεν είναι να ληφθούν μέτρα, αλλά να υπάρξει μια περαιτέρω προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Έχει και τα συμφέροντά της, τα ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει και τα συμφέροντά της, αλλά και πριν. Υπάρχει και αυτή η προσέγγιση την οποία σας περιγράφω, η οποία μετά τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη είναι πάρα πολύ έντονη. Άρα έχουμε εδώ ενώπιον μας συγκεκριμένα δεδομένα, ότι όχι μόνο δεν ασκείται πίεση στην Τουρκία, όχι μόνο δεν παίρνονται μέτρα, αλλά αντίθετα η Τουρκία παραμένει στο απειρόβλητο και παίρνει και άλλα ωφέλη σε διάφορους τομείς. Από εκεί πέρα, διαπραγματεύσεις. Ναι. Το τι είπαμε εμείς επίσης είναι ξεκαθαρό και όχι δικαιωθεί. Εμείς είπαμε ότι η ανυπαρξία διαπραγματεύσεων και το γεγονός ότι δυστυχώς για την ανυπαρξία διαπραγματεύσεων δεν κακίζεται από τη διεθνή κοινότητα η Τουρκία, αυτό θα έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία και νέων τετελεσμένων. Τι η ευθύνη που βρίσκεται πράξη, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ότι δεν κατάφερε να πείσει τη διεθνή κοινότητα, αν το αντιλαμβάνομαι. Έναν αυτόν, και δεύτερο, δεν καταφέραμε να λειτουργήσουμε προληπτικά, ενώ βλέπαμε κάποια πράγματα να έρχονται. Ξέρετε, έχετε απόλυτο δίκαιο ότι δεν ξεκίνησε μια καλή πρωία το τρυπάνι και ήρθε εδώ στην Κύπρο. Αυτός είναι σχεδιασμός, τουλάχιστον από την παρουσία Τσαβούσογλου πριν 2 χρόνια στην Κύπρο, και σε σύναξη με όλη την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Είναι και το Τρυπάνι και η Αμόχωστος και τα Μαρονίτικα χωριά και η αλλαγή βάσης λύσης του Κυπριακού για να φύγουν από την λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτά ήταν βήματα τα οποία γνωρίζαμε. Δεν είναι κάτι που έπεσε ως κεραυνός εν εθρία. Διερωτάται λοιπόν και ο κόσμος γιατί δεν έχουμε εθνική γραμμή. Στην εξωτερική θέλω μας πολιτική. Θέλω να πω και κάτι τελευταίο, να μου επιτρέπετε, για την πρόκληση κόστους. Η οποία να μην αλλάζει ανάλογα με την όλοι κυβέρνηση. Όλοι συμφωνούμε ότι χωρίς πίεση ή χωρίς ισχυρά κίνητρα ή μαζί και τα δύο, λέω εγώ, προς την Τουρκία, η Τουρκία δεν θα αλλάξει στάση. Έχει μεγάλη όμως διαφορά αν θα έχουμε μια στρατηγική που θα προκαλέσει κόστος στην Τουρκία τον άλλο μήνα ή σε 2 ή σε 3 μήνες για να δούμε άμεσα τι θα κάνουμε με το Κυπριακό και έχει μεγάλη διαφορά αν θα έχουμε μια στρατηγική που θα παραπέμπει σε άλλα 40 χρόνια όταν ουσιαστικά δεν θα υπάρχει Κυπριακό και έχει μεγάλη διαφορά αν θα έχουμε μαζί μας τη διεθνή κοινότητα. Και είναι γιατί άλλο δεν θα πράγμα... υπάρχει Κυπριακό, κύριε Χριστοφίδη. Συγγνώμη. Γιατί δεν θα υπάρχει διότι Κυπριακό. Διότι θα έχει ήδη λύνονται ζητήματα
εκ των πραγμάτων, αντιλαμβάνεστε σε άλλα 40 στο χρόνια. Στο πλαίσιο των ΜΟΕ κλπ. Βεβαίως. Mm-hmm. Η βάση του Κυπριακού ενδεχόμενα να αλλάξει πάρα πολύ. Κατάλαβα. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα πράγμα να θα έχουμε τη διεθνή κοινότητα μαζί μας κάτω από το γενικό στόχο που έχει σήμερα το Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποια λύση ευνοούν στο Κυπριακό. Και είναι άλλο αν καλά-καλά στο όνομα μιας νέας στρατηγής δεν θα ξέρουμε αν θέλουμε ομοσπονδιακή λύση, αν δεν θέλουμε ομοσπονδιακή λύση ή αν θέλουμε δύο κράτη στην Κύπρο. Υπάρχει και αυτό. Όπως αντιλαμβάνεστε, για εμάς είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση των όλων των θεμάτων. Θα ήθελα να μου δώσετε το μισό χρόνο των συνομιλητών μου. Ναι. Δεν θα ήθελα παραπάνω. Απλώς για να μπορέσω να εκφράσω την άποψη του Δημοκρατικού μας κοινού Γραβαδούλου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι εδώ και 40 χρόνια, τόσα χρόνια, επιδιλέχθηκε και από τον αγαπητό Χριστό και από τον κύριο Κυπρανό έμμεσα. Ακολουθούμε ακριβώς αυτή την πολιτική του να παραχωρήσουμε κίνητρα στην τουρκική πλευρά του ώστε να συνενέσει σε μια λύση, σε ένα συμβιβασμό. Από το 1977 και μετά, άλλη δουλειά δεν κάνει η ελληνοκυπριακή πλευρά. Να παραχωρεί συνεχώς κίνητρα, υποχωρήσεις, επιποχωρήσεων, ελπίζοντας ότι επιτέλους αυτό το κράτος που κατέχει τη μισή μας πατρίδα κτλ. Θα συνενούσε σε ένα συμβιβασμό. Τον ονόμασαν Περιφερειακή Ομοσπονδία, Διζωνική Ομοσπονδία και χίλιους δύο άλλους τρόπους. Οι ομοσπονδίες είναι πάρα πολλές στον κόσμο. Ας μην μείνουμε σε αυτό, διότι είναι θεωρητικό. Δεν μιλάει κανένας για ομοσπονδία αφηρημένη. Μιλούμε για συγκεκριμένα περιεχόμενα και πρόνοιες, οι οποίες ήταν στο τραπέζι των συνομιλών τόσα χρόνια. Η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά αυτή τη στρατηγική, η τακτική του τραπεζιού των συνομιλιών, κερδίζοντας συνεχώς, εάν σκεφτεί κάποιος διαχρονικά που φτάσαμε, σχεδόν τα πάντα. Τι έγινε για να μην κάνω ιστορική αναδρομή? Εμείς θεωρούμε ότι ήταν αποτυχημένη πολιτική σχεδόν όλων, πλην του Τάσου Παπαδόπουλου και του Σπύρου Κυπριανού σε κάποια χρονική στιγμή. Όπως επίσης και ο Γλαύκο Κλειδίδη την πρώτη πενταετία, όταν ανέτρεψε τα όσα ο Γιώργος Βασιλείου επιχειρούσε στο τραπέζι του Συνομιλίου. Αυτή είναι η άποψή μας. Εκείνο που λέμε όμως σήμερα ποιο είναι, για να μην κάνουμε την ιστορική αναδρομή. Τι αντιμετώπισε ο Νίκος Αναστασιάδης? Επειδή το ακούω συνέχεια στο κράτος του Ντανά πριν 18-20 μήνες. Mm-hmm. Μια Τουρκία η οποία δεν συζούσε τίποτε. Έδωσε τα πάντα ο Νίκος Αναστασιάδης. Εμείς λέγαμε και πέραν των κόκκινων γραμμών και τον επικρίναμε και τον επικρίνουμε και μέχρι σήμερα γι' αυτό. Και τι αντιμετώπισε? Μια αναζωνία. Του παρέδωσε ένα χάρτη, να θυμάστε γιατί ξεχνούμε, που περίπου δεν επέστρεφε τίποτε ο κ. Ακκεντζή και η τουρκική πλευρά. Ένα χάρτη τον οποίο ο κ. Αναστασίας, θυμάμαι όταν τον έβαλα στις σειρίδες των Ηνωμένων Εθνών για ιστορικούς λόγους, είπε έπαθε σοκ ο ίδιος. Του έδωσε την εκπεριτρωή προεδρία για να πάρει αντάλλαγματα στα θέματα ασφάλειας και εγγύησεων. Απόσυρε οποιαδήποτε συζήτηση η τουρκική πλευρά και ο Τσαβούσοκλου με μια αλαζονία επί των συνομιλιών εκεί. Δεν συζητούσε τίποτε με τον Νίκο Αναστασιάδη. Δεν αντιμετώπισε μια Τουρκία που έχει τη διάθεση ακόμα και αυτά τα επικίνδυνα που χώρισε ο Νίκο Αναστασιάδη να τα κουβεντιάσει σοβαρά. Αυτή ήταν η εικόνα που έχουμε εμείς και πιστεύω έχει και ο Κυπριακός Ελληνισμός. Και σωστά ο Πρόεδρος δεν συνένεσε. Και σωστά ο Πρόεδρος έσωσε την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν, στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που θα αντιμετωπίσουμε στην πορεία, είτε η πορεία που προτείνει το ΑΚΕΛ και άλλες δυνάμεις για ένα συμβιβασμό και υποχωρήσεις και κίνητρα στην Τουρκία και φυσικό αέριο και τα συναφή, είτε η δική μας που λέει κόστος κτλ. Το ΑΚΕΛ και αναφέρεστε σε πράγματα τα οποία ποτέ δεν είπε το ΑΚΕΛ. Δεν αναφέρεται για κίνητρα στην Τουρκία. Υποχωρήσεις, είπα ή άσκηση πίεσης, η κίνητρα ή και τα δύο, διορθώστε με αν δεν αυτό που είπα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγματα και η άποψή μα είναι ότι είναι υποχωρήσεις αυτά που λέει το Αγγελίνο, η άποψή μα εμά. Και που λέει και ο Αβέροφνιο Φίτου, έλεγε μάλλον, και αν είμαι ειλικρή, πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο Δημοκρατικό Σύρμο, τι ακριβώ θα τα πει ο κύριο Κυπριανό καλύτερα. Θεωρούμε ότι όλα αυτά που έκαναν η διακυβέρνηση του Αγγέλ και η διακυβέρνηση Χρυσή Αναστασιάδη ήταν συνεχίσει υποχωρήσει μέσα στα πλαίσια τη προσπάθεια του να βρούμε ένα συμβιβασμό. Δεν παίρνω στη γραμμή των προδοτών και των ιστοριών για αγρίου, αλλά μιλούμε σοβαρά πολιτικά. Λοιπόν, εμεί λέμε, για να επανέλθω στη σκέψη μου, ότι η Αναστασία σωστά έπραξη. Αντιμετωπίζει τον τουρκικό επεκτατισμό, ο οποίο επεκτατισμό στοχεύει στην υποβάθμιση και τη μετατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα κράτος το οποίο θα είναι Παλαιστινιακή αρχή. Αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Αυτό είναι ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας σε αυτό το στάδιο. Mm-hmm. Πέτυχε τα προηγούμενα στάδια. Έχουν αποκαλυφθεί εδώ. Αυτά πια, ναι. Εμείς τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε την ανάγκη και την επιθυμία να προκαλέσουμε όσο περισσότερο κόστος μπορούμε στην Τουρκία, η οποία δεν συνένει σε μια λύση λειτουργική και βιώσιμη. Διότι όποια λύση δεν είναι λύση λειτουργική και βιώσιμη, παίζει με το συναισθηματισμό των προσφύγων.
Παίζει με τα προβλήματα και την απαράδεκτη συμπεριφορά τη πολιτική ηγεσία απέναντι στου προσφύγε. Παίζει στη διχόνοια μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Παίζει στο γεγονό ότι εμεί αφήσαμε το ηθικό του κόσμου μέσα από όλε αυτέ τι διαδικασίε να πέσει και να είναι έτοιμο να αποδεχτεί τα πάντα μέσα στην οικονομική του δυστυχία. Αλλά ποιο φταίει που δεν έχουμε εθνική στρατηγική όμω αυτά με συνένεση όλων των κομμάτων και. Συγγνώμη, δεν ακούσα. Ποιο φταίει. Δεν φταίνουν τα πολιτικά κόμματα. Όλοι φταίμε. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι εμεί πριν από πολλά χρόνια και όχι τώρα και το Δημοκρατικό Μακεδονικό Παπαδοπούλιο. Φωνάζαμε και ζητούσαμε αλλαγή πολιτείας, μιλούσαμε για νέα στρατηγική. Πολλοί μας λιδωρούσαν. Πολλοί μας λιδωρούσαν και μας ηρωνεύονταν γιατί αυτή η στρατηγική τη θεωρούσαν ότι ήταν απραγματοποιητή. Χτες διάβασα τον Νίκο Αναστασιάδη στη συνέντευξή του και ο τίτλος ήταν ακριβώς αυτός. Πρέπει να επιφέρουμε κόστος στην Τουρκία. Αφού η Τουρκία δεν συνενεί σε οποιαδήποτε άλλη λύση. Δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα. Αλλά επειδή με διέκοψε ο Χρήστος και θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ναι. Ούτε οι πολιτικές των λεγόμενων ρεαλιστικών σχολών, ούτε οι πολιτικές της σκληρής γραμμής, σε εισαγωγικά και στις δύο περιπτώσεις, είναι βέβαιο ότι θα αποδώσουν. Εκείνο που λέμε όμως ότι ως τελευταία γραμμή άμυνας έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε πρώτα απ' όλα την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και κατά συνέπεια και τον ελληνισμό στην Κύπρο. Διότι δεν κινδυνεύει μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία. Κινδυνεύει με αφανισμό και ελληνισμό στην Κύπρο με παρόν των ετών και των χρόνων. Έχει δίκιο ο Χρήστος επίσης από την άλλη πλευρά. Αυτό το status quo είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Σε αυτές τις εκτόρες συνθήκες λοιπόν είναι επιβεβλημένες κάποιες τακτικές και στρατηγικές στοχεύσεις, τις οποίες κατά την άποψή μας αφήσαμε στο έλεος του εκάστοτε Προέδρου και των συμβούλων του να διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα. Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα και επανέρχομαι στο πολύ βασικό. Ναι. Την Κυριακή θα έχουμε εκλογές στην Αθήνα. Θα έχουμε νέα κυβέρνηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Επιτέλους χρειάζεται συντονισμός και ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και Στρατηγικής διακρατικό μεταξύ των δύο χωρών μέσα στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν είναι όλα μαύρα. Δεν αποδίδει όσο θα θέλαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς δεν υιοθετούμε τη θέση του Αγγέλ ότι δεν έχει κανένα κόστος στην Τουρκία. Δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά είμαστε στη σωστή πορεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει μέτρα. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και πολλές άλλες χώρες υποδεικνύουν συνεχώς στην Τουρκία την ανάγκη να αλλάξει ρότα σε αυτή την επεκτατική πολιτική. Δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά κανένας δεν είπε ότι ο αγώνας είναι εύκολος. Αν ήταν εύκολος, θα το είχαμε λύσει εδώ και χρόνια. Χρειάζεται όμως. Ως κόριο φθαλμού να υπερασπιστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία και την επιβίωση του λαού μας. Ναι. Και αναφέρουμε ιδιαίτερα στον ελληνισμό της Κύπρου, ο οποίος κινδυνεύει κατά την άποψή μου για να συνεχίσουμε με αυτή την τακτική. Είναι στόχος άλλωστε και της Τουρκίας και πρέπει να το αποτρέψουμε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυπριανού, και εσείς. Βέβαια, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18 Ιουλίου θα τα μάθουμε. Θα επικαλεστώ το ότι είστε δημοσιογράφος και σε αυτόν τον πάνελ έχετε φιλοξενήσει πάρα πολλούς πολιτικούς. Ναι. Ερωτώ. Ήταν ή δεν ήταν ή δεν συνεχίζει να είναι και πρέπει να μας απαντήσει ο κύριος Χριστοφίδης κεντρικό επιχείρημα του ΑΚΕΛ ότι χάσαμε την ευκαιρία στον Grand Montana. Έχει καθαρικαστεί η λειτουργία, αλλά θα σας απαντήσω. Αν συνεχίζει να είναι, τότε η Τουρκία ήταν έτοιμη να αποδεχτεί κατάργηση των εγγυήσεων, κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων και αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Να σας απαντήσω, αν ήταν έτοιμη ή αν χάσαμε την ευκαιρία. Να απαντήσει, να απαντήσει βέβαια. Λοιπόν, σε ένα λεπτό θα απαντήσετε. Σε ένα λεπτό, πολύ συγκεκριμένα. Στον Grand Montana κατατέθηκε ένα συγκεκριμένο έγγραφο από το Γενικό Γραμματέα για την Ασφάλεια και τις Εγγύσεις που εκαταργούσε τις εγγύσεις. Και ο πρόεδρος, επειδή δεν χειριστήκε τα πράγματα σωστά, ήρθε πίσω και μας είπε ότι επειδή είχε ένταση στην αίθουσα, αυτό το έγγραφο δεν συζητήθηκε. Λοιπόν. Αυτό που καταλογίζουμε στον κύριο Αναστασιάδη είναι ότι εκεί δεν χειρίστηκε τα πράγματα με τον πρέποντα τρόπο, ούτως ώστε είτε να λύσουμε το Κυπριακό, ή αν αυτό δεν συνέβαινε λόγω της αρνητικής στάσης της Τουρκίας, να είναι ξεκάθαρο στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Όχι να μας λέει αποφεύγει, ο Γενικός Γραμματέας. Σαφέστατα τα λέω. Η προπαγάνδα είναι μεγάλη. Σαφέστατα τα λέω. Η ερώτηση σαφέστατα είναι: ο ίδιος ο μην χρησιμοποιάτε επίθετα. Πήρε ξεκάθαρη απάντηση. Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη. Αν μπορεί να απαντήσει, αν μπορεί να επιχειρηματολογήσει, να επιχειρηματολογήσει. Αν δεν τα καταφέρνει, να μην χρησιμοποιεί. Επειδή τα καταφέρνω, για παράδειγμα. Ωραία, ναι. Επειδή τα καταφέρνω. Και ρωτώ, η ουσία ήταν ότι η Τουρκία θα έμπαινε σε διαδικασία κατάργηση εγγυήσεων παραμονή στρατευμάτων και επεμβατικών δικαιωμάτων, η απάντηση είναι ξεκάθαρη και σας την έχουν δώσει πολλοί και η ελληνική κυβέρνηση. Όχι. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Κουτέρες, είπε ότι λανθασμένη ήταν η πληροφόρηση που είχα, αφού η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Νίκος Αναστασιάδης, κατέθεσε το έγγραφο για τις εσωτερικές πτυχές, ότι και η Τουρκία θα προέβαινε σε πραχωρήσεις, άρα λύγει το θέμα των συνομιλίων εδώ. Άρα το παραμύθι το οποίο χτίσατε για να κατηγορήσετε τη δική μας πλευρά, τον Νίκο Αναστασιάδη, δεν στέκει. Και χαίρομαι που σήμερα αναγνωρίζετε ότι κεντρικός υπεύθυνος είναι η Τουρκία. Τώρα, όσον αφορά το άλλο,
Ξέρετε, κόστος είναι μια λέξη γενική. Ναι. Κόστος προσπαθούμε να προκαλέσουμε στην Τουρκία από τότε που ο Γλαύκος Κλειρίδης, ακριβώς για να προκαλέσει κόστος στην Τουρκία, κατάφερε να εντάξει την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούσαμε ότι θα ήταν πολύ μεγάλο κόστος για την Τουρκία η ευρωπαϊκή ενταξιακή δυσπορία, να μπορεί Κύπρος και Ελλάδα, δύο κράτη-μέλη, να την σταματήσουν. Αυτό το κόστος έχει αδυνατήσει λόγω του ότι η Τουρκία έχει αλλάξει ρότα σε σχέση με την ευρωπαϊκή ενταξιακή δυσπορία. Πότε ξαναπαρουσιάστηκε η ευκαιρία να δημιουργήσουμε πραγματικό κόστος στην Τουρκία? Η εξέβρεση μεγάλων κοιτασμάτων ίδρυων ανθράκων, φυσικού αερίου στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Και το κόστος που θα έχει αν μείνει έξω από αυτόν τον ενεργειακό παιχνίδι. Και αυτόν ακριβώς το κόστος είναι που αυτή τη στιγμή νιώθει η Τουρκία. Γι' αυτό και μείνει έξω. Εάν μείνει έξω. Το κόστος όμως, αν συνεχίσει την ίδια ανεπεκτατική της πολιτική που αντικρούεται στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενεργειακής της ασφάλειας, στα συμφέροντα του Ισραήλ στην περιοχή, στα συμφέροντα της Αιγύπτου στην περιοχή, στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Κλπ. Να μην τα πω όλα, αν συνεχίσει αυτή την πολιτική, θα πληρώσει κόστος. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ξέρετε κάτι, μιλούσαμε προηγουμένως για τους κεμαλιστές και τους Ισλαμοφασίστες κλπ. Αυτό το οποίο έχει αντιληφθεί το δυτικό ευρωπαϊκό σύστημα συμφερόντων και ασφάλειας, το οποίο ανήκομαι. Ανήκομαι από την πρώτη μέρα που ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι καλά να το θυμόμαστε. Αν λοιπόν το κόστος που θα. Αν συνεχίσει η Τουρκία με τους ίδιους ρυθμούς, τότε δεν μπορεί παρά να βρει απέναντι της αυτήν την σύνθεση, αυτόν τον σχηματισμό συμφερόντων. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν νομίζουμε ότι σε μια τέτοια περίοδο, με ένα σωρό ευκαιρίες, διότι θεωρώ ότι υπάρχουν ευκαιρίες, ναι, και πάρα πολλούς κινδύνους. Πάρα πολλούς κινδύνους. Η πολιτική ηγεσία στην Κύπρο δεν είναι ενωμένη, τότε ζήτω που καήκαμε. Ναι. Το δυτικοευρωπαϊκό σύστημα συμφερόντων και ασφάλειας μας χτυπά την πόρτα. Μας χτυπά την πόρτα και ξέρετε, ευκαιρίες σημαντικότατες για να μπορέσουμε να επιλύσουμε και το εθνικό μας πρόβλημα δεν υπάρχουν πολλές στην ιστορία. Έχουμε κάνει τα λάθη μας στο παρελθόν, τα έχουμε κάνει και στη δεκαετία μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960, γιατί ακριβώς επιλέγαμε, και αυτό είναι προσωπική θέση αν θέλετε, επιλέγαμε την πολιτική του επιτίδη ουδέτερου, το κλωτσοσκούφι δηλαδή όλων, σε συγκεκριμένες πολιτικές που ακολουθούσαν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, και αυτό οδήγησε στο να τιμωρηθεί η Κύπρος μέσα και από τα δικά μας λάθη. Ελπίζω σήμερα που όλοι αντιλαμβάνονται, διότι θα παρακολουθήσουν στους κεμαλιστές και τους, ναι, τους νεοοθωμανούς, γνωρίζουν πλέον ακριβώς αυτό το σύστημα, ότι όποιος και να είναι στην Τουρκία, ένα μεγάλο ποσοστό του στρατηγικού της σχεδιασμού είναι το ίδιο. Και ναι, έχει να κάνει ακριβώς με εκθέσεις. Έχει εθνική στρατηγική η Τουρκία. Έχει εθνική στρατηγική από τον Νιχάτε Ρίμ και μετά, από το 1956. Αυτή όμως η εθνική της στρατηγική, που έχει να κάνει με θαλάσσια επιρροή και θαλάσσιο στρατηγικό βάθος, που επηρεάζει τα συμφέροντα όλων των άλλων περιοχών, τώρα είναι που έρχεται με τοπικά σε σύγκρουση με τις υπόλοιπες χώρες. Γι' αυτό αυτήν τη φορά ας έχουμε το μυαλό μας. Ευχαριστώ. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Ας έχουμε το μυαλό μας. Ας μην ενθουσιαζόμαστε με ό,τι ακούμε, με ό,τι γίνεται, και με πολλή σύνεση να προστατεύσουμε την πατρίδα μας. Και όλοι μαζί. Να προστατεύσουμε την πατρίδα μας. Θα είμαστε όλοι μαζί. Βέβαια, το πρώτο είναι να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία, διότι εδώ ενημερώνεται ο κύριος Όζερσαϊ για τις προτάσεις του κυρίου Αναστασιάδη, και η πολιτική ηγεσία δεν έχει ιδέα. Όσον αφορά τον πύραυλο, επειδή άκουγα το πρωί, εγώ νομίζω ότι θα έχουμε συγγνώμη. Μπροστά σε αυτά που περιγράψαμε πριν και κουβεντιάσαμε όλοι, είναι και τι προτείνουμε. Ναι. Διότι υπάρχουν και επικίνδυνες προοπτικές που ανοίχθηκαν για τα δύο κράτη και την περίεργα που ακούσαμε, ως τουλάχιστον πληροφορίες. Ναι, σαφώς. Κυρίως από τον κύριο Ζερσάη. Και επειδή όχι, από το πρωί. Και από την πλευρά, αλλά ακούστηκε πολύ έντονα την προηγούμενη εβδομάδα του κύριο Ζερσάη ότι έχει συζητηθεί αυτό. Ωραία, αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Με αυτά εντάσσομαι. Και επειδή ακούω από το πρωί ότι πιθανόν να είναι μη επανδρομένο αεροσκάφος UAV που έπεσε στο πενταράκτηρο. Είναι βέβαια. Δεν μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό κύμα κάτι που δεν έχει εκρηκτική κεφαλή. Και εκρηκτική κεφαλή είναι ή πύραυλος εδάφους εδάφους ή πύραυλος εδάφους αέρος. Προφανώς. Θα τα συζητήσουμε. Θα πρέπει να τεθούν όλα επί του Κυπριακού
πλέον. Θα πρέπει να σας ενημερώσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν αναρρώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Θα αλλάξουμε εμείς θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να πάμε να δούμε τι θα γίνει με το 32ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, το οποίο η ΕΔΟΝ έχει αποφασίσει ότι θα το αφιερώσει στη μνήμη του Δημήτρη Χριστόφια, μια κίνηση